Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 11, εκπομπή Λευκό, 5η 21 Μαρτίου και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας για τα υδροελεκτρικά έργα στον ποταμό ΑΟ. Έχουν μπει, κυρία Παπαμαχαίλη, αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία στην κουβέντα μέχρι στιγμής και θέλω την άποψή σας για ό,τι καινούργιο προέκυψε και μέσα από την τοποθέτηση του κυρίου Βέργου και μέσα από την τοποθέτηση των δύο δημάρχων για τα νεότερα αυτά δεδομένα. Τελικώς δεν υπάρχει εμπλουτισμός. Η Αντέρνα εξακολουθεί να υπάρχει. Υπενυχθήκατε το ενδεχόμενο fast track διαδικασιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο και μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια αντίδραση η οποία επιχειρηματολογείται. Και αυτό που θα περιμένω και την μεθεπόμενη Κυριακή, αλλά περιμένω ήδη από εσάς, είναι μια επιστημονική τεκμηρίωση απέναντι σε μια εταιρεία που έρχεται εδώ και λέει: θα κάνω εγώ το έργο. Γιατί δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ το νερό που πέφτει, ξέρω εγώ, που αδειάζει στη θάλασσα. Άρα δεν είναι κακό να το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, εντάξει, επιστημονική τεκμηρίωση θα γίνει σίγουρα την Κυριακή. Εγώ από την πλευρά μου, ως πολίτης περισσότερο και ως ενεργός πολίτης αυτού του τόπου μπορώ να τοποθετηθώ. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή για μια ακόμη φορά συγκρούονται δύο κόσμοι και δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Από τη μια είναι τα οικονομικά συμφέροντα, έτσι, τα trust και τα οικονομικά συμφέροντα και από την άλλη είναι οι άνθρωποι που παλεύουν για αυτόν τον τόπο. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Εμείς τον πρώτον δεν τον θέλουμε. Δεν είμαστε. Οπότε σίγουρα θα μας λένε και παραδοσιακούς, επειδή δεν θέλουμε και τις εναλλακτικές υποτίθεται εντός εισαγωγικών μορφές ενέργειας. Τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Και βέβαια να θυμίσουμε λίγο, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά από αυτά που διαβάζω και παρατηρώ, ότι πλέον αρχίζουν και ξεπερνιόνται και αυτές οι μορφές. Mm-hmm. Και μάλλον επανερχόμαστε σε κάποια προηγούμενα μοντέλα, εν πάση περιπτώσει. Εκείνα που είναι φιλικά και οικεία με τον άνθρωπο. Θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι πολύ γλυκούλικα ήταν αυτά που μας είπε η κυρία, κυρία Τσιχνάκου. Έχω σημειώσει μερικές λέξεις. Φιλικά, μικρά, ήπια, ασήμαντα, μελιτές. Είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν συνήθως αυτοί που μιλάνε για πολύ βάρβαρα πράγματα. Μιλάνε με πολύ γλυκό τρόπο για πολύ βάρβαρα πράγματα. Είμαστε υποψιασμένοι πλέον, το έχουμε περάσει πολλές φορές αυτό το παιχνίδι στην πλάτη μας, το έχουμε ζήσει και θα είμαστε απέναντί τους για οποιασδήποτε fast track που πιστεύω εκεί στοχεύουν επεμβάσεις στην περιοχή μας. Και τέλος θέλω να πω για τους πολιτικούς, οι οποίοι περνάνε από τις περιοχές αυτές, τις μικρούλικες και τις αμελητές σε ποσότητα, περνάνε μία φορά σε αριθμού, σε ψυχαλάκια, έτσι. Μάλιστα. Περνάνε μία φορά την τετραετία. Και χαμογελάνε με ένα πλατή χαμόγελο. Ας έρθουν τώρα, ας έρθουν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίση που περνάει η ελληνική κοινωνία, στην περιοχή της Κόνιτσας, στα χωριά τα έρημα της Κόνιτσας, στην περιοχή του Ζαγορίου, σε αυτή τη δύσκολη εποχή και να μιλήσουν για αυτό το έργο. Και εν πάση περιπτώσει, ας περάσουν και μία φορά. Να μας προτείνουν κάτι θετικό. Να στηρίξουν με τις ειδικές πολιτικές που πρέπει να στηριχτεί αυτός ο τόπος, τους πολίτες αυτού του τόπου. Θα έλεγε κάποιος, θα σας φέρουμε ανάπτυξη με τέτοια έργα. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Είναι επιχειρήματα που ακούμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι την ανάπτυξη την έχουμε σχεδιάσει προπολού. Και την παλεύουμε με χίλιους δύο τρόπους. Η ανάπτυξη της περιοχής είναι στα χέρια των ανθρώπων, είναι στην παραγωγική διαδικασία, είναι στην κτηνοτροφία, είναι στον τουρισμό, είναι στον ήπιο τρόπο που θέλουμε να ζήσουμε σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δρούγια, είδατε τις απόψεις της εταιρείας, ακούσαμε τις απόψεις του κύριου Βέργου, καταρχάς σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της εταιρείας. Τι έχετε να παρατηρήσετε? Κοιτάξτε, αυτά που είπε η κυρία Παπαμιχαήλ με καλύπτουν απόλυτα. Πραγματικά χαϊδεύει τα αυτιά και ιδίως σε αυτό που το οποίο το περιεμπλουτισμού της λίμνης, το οποίο ουσιαστικά δεν ισχύει, είναι αυτό που κυρίως θα χαϊδέψει τα αυτιά των γιανιωτών, που είναι και η πλειοψηφία μέσα σε όλο τον νομό. Μάλιστα. Οι πολλοί γιανιώτες θα πούνε δηλαδή, γιατί δεν αφήνεται να καθαρίσει λίμνη. Ναι, που αυτό, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος Κόντσας, είναι... Είναι αστείο, δεδομένου ότι η λίμνη δεν έχει ανάγκη από εισρωή υδάτων. Η λίμνη έχει ανάγκη από καθαρά νερά και να καθαριστεί ο πυθμένας λίμνης. Να μην φτάσουμε και μακριά για τη λίμνη, γιατί βλέπουμε το πώς φέρονται οι ίδιοι πολιτικοί φορείς, πώς αντιμετωπίζουν και το θέμα της λίμνης. Το ξέρουμε πολύ καλά, να μην επεκταθούμε, αν και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Είναι συγκινούντα δοχεία, μια και μιλάμε για νερά και οι λίμνες και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται ούτε τη λίμνη.
Ούτε τη λίμνη. Γιατί οι μελέτες για τη λίμνη υπήρξαν και υπάρχουν ακόμη από τον Καλύστερο, τον είχα καθηγητή στην ιατρική, από τον κύριο Πάσχο που είναι γιαννιώτης και δεν τον αξιοποιούν. Από τον Αυστραλό, τον Άιζελμπεργκ, που φέραν και όλους αυτούς οι οποίοι είχαν κοινή άποψη, όλοι τους. Ότι η λίμνη έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να ενταχθεί στα φυσικά της όρια που υπήρχε. Σαφώς δεν μπορούμε να πνίξουμε όλη τη Λαψίστα πάλι. Αλλά αυτοί όλοι οι πολιτικοί δεν έχουν κάνει ούτε ταμιευτήρες νερού για τις περιόδους ανομβρίας. Αστεία πράγματα. Μπορούσαν τόσο νερό που χάνεται αυτή τη στιγμή να μπορούσαν να το συλλέγουν. Και για πόδισμα για άλλους σκοπούς. Να μην επεκταθούμε στη λίμνη. Μάλιστα. Ναι, να μην επεκταθούμε στη λίμνη. Που μας χάνεται η ουσία, χάνεται το νόημα. Ναι, που μας κάλυψε απόλυτα ήταν ο πρόεδρος του πάρκου, ο κύριος Βέργος, που σαφέστα ως ειδικός και ως επιστήμον έθεσε τα επιχειρήματά του, τα οποία κάλλιστα μπορούν να βουλώσουν το στόμα της στέρνα και οποιασδήποτε άλλη στέρνα. Οι δήμαρχοι είναι ενημερωμένοι και ενημέρωσαν και εμάς. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι τελικά τα πράγματα είναι θέματα ήθους και συναισθήματος. Γιατί ο ΑΟΣ δεν είναι απλά, όπως είπε η κυρία Παπαμιχαήλ στην αρχή, τις συσκευικά νερού και τι μπορούν να αποδώσουν. Ο ΑΟΣ ουσιαστικά σε όλους τους κατοίκους αυτής της περιοχής περνάει μέσα από τις καρδιές τους. Και είναι και ένας φορέας πολιτισμού, όπως συζητήσαμε και σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με την Επιτροπή. Γιατί το χωριό μου λέγεται Βουβούσα. Ο ΑΟΣ στην Αλβανία λέγεται Βουιούσα. Στα Βλάχικα λέγεται Μποϊάσα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα ονόματα, ότι δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια πολιτισμού μέχρι και την Αλβανία. Δεν μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να κάτσουν και ξαφνικά να τα αποκόψουν επειδή έτσι θέλουν, επειδή έχουν οικονομικά ωφέλη και θα μας βρουν απέναντί τους. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιάννη, αμφισβητείτε φαντάζομαι έτσι τα δεδομένα που δίνει η Τέρνα για τα μεγέθη και την ποσότητα νερού, για την ποσότητα των υδάτων. Είπε και ο κ. Παναστασίου πριν πως χωρά πάρα πολύ κουβέντα αν είναι όντως 21 δις τα νερά, κυβικά μέτρα νερού, τα ύδατα που απορρίουν στον ΑΟ. Κοιτάξτε, τοποθετήθηκε ο κ. Βέργος και είπε καθαρά ότι κάνουν τις μετρήσεις αφού πέσουν μέσα στον ΑΟ και ο Σαραντάπορος και ο Βοηδομάτης και μια σειρά άλλη παραπόταμη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πλασματικά όλα αυτά. Εκείνο όμως που με εκπλήσει εμένα είναι ότι θέλουν να πάρουν νερό τους μήνες που το ποτάμι δεν έχει νερό. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό το λίγο νερό που έχει, τους θερινούς μήνες, να το κατακρατήσουν. Σκεφτείτε τώρα ότι αν κατακρατηθεί το νερό του αρκοδορέματος, τους θερινούς μήνες, τι νερό θα φτάσει... Μιλάμε για από Μάιο ως Οκτώβριο. Ναι. Ναι, τι νερό θα φτάσει στην Κόνιτσα. Δηλαδή εκπλήσουμε που διαλέγουν και την περίοδο που πραγματικά είναι περίοδο ξερασίας. Νομίζω εκεί, αν μεταφέρω καλά αυτό που μου είπε η κυρία Στιγνάκου, έγινε η τροποποίηση στις άδειες παραγωγής από την εταιρεία και εκεί υπήρξε καθυστέρηση. Αλλιώς η ΜΠΕ μπορεί να ήταν ήδη για γνωμοδότηση στους φορείς. Εκεί νομίζω ήταν το κρίσιμο σημείο στο οποίο άλλαξε μια αρχική πρόβλεψη που έλεγε για 8 μήνες αντί 6. Το μεταφέρω με μια σχετική επιφύλαξη αυτό. Κοιτάξτε, να μην μπλεχτούμε σε κάποια τέτοια τεχνικά θέματα, γιατί εκεί πάνε να μας μπλέξουν. Από όλα αυτά που μας αναφέρατε ως άποψη της Τέρνα, κρατάμε ότι η χώρα ετησίως θα απαλλαχτεί από έκκληση 100.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Ναι. Αυτό αναφέρεται σαν το κέρδος που θα έχουμε. Ναι. Βέβαια, δεν αναφέρεται το οικονομικό κέρδος που θα έχουν οι εταιρείες και κάποιες οικογένειες. Αλλά για τους πολίτες αναφέρεται αυτό το όφελος ότι θα έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αυτό αναπτυξιακό έργο? Δημιουργεί θέσεις εργασίας, έχουμε οικονομική ανάπτυξη, έχουμε οικονομικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε αυτή την απαλλαγή των 100.000 τόνων διοξιδίου σε αιτήσια βάση. Και για να απαλλαχτούμε από αυτές τις 100.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα, πρέπει να καταστρέψουμε το περιβάλλον, όπως πολύ σωστά είπαν οι επιστήμονες, ο κ. Βέργος. Πρέπει να επιφέρουμε οικονομική καταστροφή στις περιοχές οι οποίες στηρίζονται πάνω στην ήπια μορφή τουριστική ανάπτυξη, η οποία βασίζεται πάνω στο ποτάμι και στη. Είναι τελώς ασύμβατα υδροελεκτικά έργα με την. Όχι, με την ήπια μορφή τουρισμού. Αφήστε ναι, να ολοκληρώσω λίγο. Ότι αν καταστραφεί το ποτάμι, καταστρέφεται αυτό το οποίο δένει την ομορφιά όλη τη κοιλάδα. Mm-hmm. Πρέπει να σπάσουμε του πολιτιστικού, του λαογραφικού δεσμού που ενώνουν αυτέ τι περιοχέ. Και όπω είπε ο Χρόνης, το ποτάμι περνάει μέσα από τι καρδιέ αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά και άλλα τόσα, για να υποφεληθούμε από τη μία έκκληση 100.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα που μας λέει. Καθώς το ένα από τα δύο επιχειρήματα που παρουσίασα πριν εγώ ως ωφέλη σύμφωνα με την Τέρνα δεν υφίσταται και αφορά τη λίμνη Παμβότιδα. Να το ξανατονίσουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η λίμνη Παμβότιδα γύρισε μπούμεραγκ
στα επιχειρήματα του Καλογιάννη και της Τέρνας. Γιατί ακριβώς όλοι οι επιστήμονες γελάσανε. Πώς είναι δυνατόν να ρίχνεις νερό μέσα σε μια λεκάνη, η οποία είναι βρώμικη στο πυθμένα, πώς είναι δυνατόν τη λίμνη να την έχεις αποκόψει από τον υδροφόρο ορίζοντα, κλείνοντας, περιορίζοντας τις πηγές Αντινίκου, Δραμπάτοβας κλπ. Έχουν γίνει μελέτες και άλλωστε υπάρχει και ένας φορέας διαχείρισης της λίμνης που έχει γνωμοδοτήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν τους περνάει πλέον αυτό. Mm-hmm. Επίσης έχουν αποκόψει και βγάλαν απ' έξω και το πρόβλημα της υπεράντλησης υδάτων. Γιατί δεν μας λένε εδώ ποιοι οφείλονται για την υπεράντληση υδάτων, ποιοι έχουν καταστρατηγήσει τις άδειες που πήραν για τις δύο μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης, mm-hmm. οι οποίοι πλέον δεν ξέρουν και αυτοί πόσα εκατομμύρια νερό αντλούνε και κανένας δεν τους ελέγχει πλέον. Δεν μας αναφέρουν τέτοια θέματα. Μάλιστα. Ήρθανε να τα βάλουν αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν το έργο. Τώρα αυτά τα πράγματα που γυρίζουν μπούμεραγκ, γιατί ο κόσμος αρχίζει και ψηλιάζει και τα βλέπει όλα και βλέπει ότι όλα αυτά είναι όχι μόνο. Ας μας πει ο κύριος Καλογιάννης τι ευθύνες έχει για την καταπάτηση της λίμνης που έχουν χτιστεί μέσα στη λίμνη ξενοδοχεία. Μάλιστα. Και είναι τόσα χρόνια υπεύθυνος και έχει διατηλέσει και υπουργός. Μάλιστα. Κύριε Καργάλα, ως προς το κομμάτι, βέβαια το λήξαμε αυτό, αλλά επειδή έπαιξε κάποια στιγμή ίδρευση, το ενδεχόμενο της ίδρευσης από αυτό το νερό, παρεμπιπτόντως υπάρχει και μια άλλη μελέτη, να φέρουμε νερό για να ιδρεύσουμε το λεκανοπέδιο από τον Αμάραντο. Την μελέτη την εκπονεί ακόμα η Περιφερεια Επίρου, έτσι δεν είναι? Σε ό,τι αφορά την ίδρυση του λεκανοπεδίου, νομίζω ότι δεν θα πρέπει η Τέρνα να δώσει λύση έτσι, για την υδροδότηση της λεκάνης, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς. Αυτό το σενάριο είχε καταληφθεί αρκετά νωρίς. Ναι. Υπάρχει ο Σίκλη, ο Σίδλη, τέλος πάντων. Αυτοί θα μπορούσαν να πούν ποιες είναι οι ανάγκες και πώς μπορεί να δοθεί λύση σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νερά του Αμαράντου, όντως εμείς ως Δήμος έχουμε μια μελέτη μεταφοράς και είναι στα σχέδιά μας να δούμε αν θα μπορούμε να το εντάξουμε κάπου. Μεταφορά, για την Κόνιτσα, έτσι λέτε τώρα. Για την Κόνιτσα, μιλάω τώρα. Ο Δήμος Κόνιτσας έχει μια μελέτη μεταφοράς του νερού, του πηγαίου νερού, έτσι, πόσιμου νερού, στην λεκάνη της Κόνιτσας. Εδώ πάλι, αν το πάρουμε και επιστημονικά, δεν υπάρχει αλλαγή στην λεκάνη απορροής. Εντός της ίδιας λεκάνης απορροής θα έρχεται. Ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για ίδρυψη. Η Περιφέρεια πάντως είπα ότι μελετά να μεταφέρει νερό στο λεκανοπέδιο. Και η Περιφέρεια κάνει μια μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από όσο ξέρω, για την μεταφορά του νερού αυτού από τον Αμάραντο έως την λεκάνη Ιωαννίνων και να υδροδοτεί όπου υπάρχει ανάγκη στην περιοχή και για την Κόνιτσα. Κύριε Κοντογιάννη, ήθελα να ρωτήσω αν σε αυτή τη διαβούλευση την οποία έχετε ξεκινήσει και θα εντατικοποιήσετε το επόμενο διάστημα, την μεθεπόμενη Κυριακή, για παράδειγμα, θα καλέσετε την Τέρνα, εκπρόσωπο της εταιρείας, να παραστεί στην εκδήλωση και να σε ενημερώσει. Γιατί ήταν ένα ζήτημα που έβαλε η κυρία Τσικνάκου στη συνομιλία που είχα χθες, στην κουβέντα που είχα χθες, ότι δεν μας ρώτησε κανένας για το έργο. Άρα είναι σαν να μην πολύ ενδιαφέρεστε για τις απόψεις της άλλης πλευράς. Κοιτάξτε, εμάς εκείνο που μας ξαφνιάζει είναι ότι το τι θα γίνει, και πώς θα υλοποιηθεί αυτό το έργο εναλλάσσεται. Δηλαδή τώρα ενώ ήρθαμε εδώ και θεωρούσαμε ότι... Μάλιστα, είχαμε άλλα δεδομένα, άλλαξαν στην πορεία. Αλλά, δηλαδή ούτε συγκεκριμένη άποψη έχουμε. Ναι. Εγώ γνώριζα πριν έρθω εδώ ότι τα νερά θα καταλήξουν τελικά στον Καλαμά και θα φτιαχτεί και υδροελεκτρικό στην έξοδο της Λαψίστας. Ναι, αυτό μου το μετέφερε και συγγνώμη ότι παίζει και ένα τρίτο υδροελεκτρικό στην Λαψίστα. Ναι, προσέξτε λίγο γιατί το λέω. Αλλά αυτό δεν αποτυπώθηκε σε αυτή την έκθεση που παρουσιάσαμε. Ναι. Εκείνο που βλέπουμε εμείς ότι εναλλάσσονται τα πράγματα, πώς θα τους έρθει πιο βολικά και πιο καλύτερα. Άρα δεν έχουμε μία συγκεκριμένη άποψη για να τους καλέσουμε να μας την εκθέσουν. Mm-hmm. Με τα πλεονεκτήματα, με το πώς δεν θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον. Έχουμε απόψεις, ας πούμε, από το πάρκο, από επιστημονικούς φορείς και η Τέρνα, και η κάθε Τέρνα, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς, δεν μας λένε ξεκάθαρα τι θα κάνουν. Μάλιστα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή. Ναι, ναι. Τι άποψη, να την καλέσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και μάλιστα, εγώ σας είπα και σήμερα εδώ, μακάρι να ήτανε. Ναι, εγώ ζήτησα, αλλά το επιχείρημα της κυρίας Τσικνάκου ήταν ότι αν παρίστατο σε μια τέτοια τηλεφωνικά κουβέντα, συζήτηση, θα θεωρούνταν, λέει, κατά την άποψή της, ότι η Τέρνα εδώ ενδιαφέρεται για ένα πολύ μεγάλο έργο, ότι εδώ υπάρχει χρυσός, το αντιστοίχησε μάλιστα με τις κουριγίες της Χαλκιδικής, και ότι, λέει, θα εμφανίζονταν η εικόνα προς τα έξω, ότι η Τέρνα ενδιαφέρεται για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Ότι, δηλαδή, κύριε Καργάλα, δεν είναι, όπως έλεγα και πριν, είναι μικρά εργάκια.
για την Τέρνα. Καταρχήν, δεν είναι μεγάλο έργο. Μια παρατήρηση να κάνω ότι εμείς ποιος να καλέσει την Τέρνα. Νομίζω ότι η Τέρνα ενδιαφέρεται για ένα έργο σε έναν τόπο. Αυτή έπρεπε πρώτα να μιλήσει με τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, ναι. Και... να πείσει εσάς, ναι. Προφανώς. Ναι. Τώρα, το να έρθουμε να κάνουμε μια κουβέντα για ένα θέμα που εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων και εκ προημίου εμείς διαφωνούμε με την εκτροπή. Τι να συζητήσουμε. Να έρθει και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ενέργεια του νερού εντός του ρου, εντός της λεκάνης απορροής, να το κουβεντιάσουν. Ναι. Και να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνουν φιλικά, όντως φιλικά, χωρίς εισαγωγικά προς το περιβάλλον. Μάλιστα. Τι να συζητήσουμε. Ναι. Κύριε Παναστασίου, πιθανές επιπτώσεις για το Ζαγόρι, γιατί μιλάμε ίσως περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνουμε για την Κόνιτσα μέχρι τώρα, για τις επιπτώσεις. Καταρχήν, εκείνο το οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου στην κουβέντα απόψε, είναι ότι έχει μετατεθεί το έργο αυτό, γιατί πρώτα ήταν στην καρδιά του πυρήνα της Βάλια Κάλτα. Μάλιστα. Και έχει μετατεθεί κατά πολύ μικρό διάστημα του ποταμού και, και έχει επαφή με τον πυρήνα του... του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλτα. Ναι. Καταλαβαίνετε βέβαια τώρα τι θα δημιουργηθεί και αρνητικό δηλαδή στην περιοχή της Βάλια Κάλτα, που θεωρείται μία από τις καλύτερες περιοχές, όχι μονάχα της Ελλάδος, για να μην πω της Ευρώπης, για να μην πω στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό δεν αναφέρθηκε καθόλου και αυτό είναι τεχνικό δηλαδή, ότι το μεταθέτουμε λίγο παρακάτω. Και το άλλο το οποίο πρέπει να πούμε πάλι, στην έξοδο της Λαψίστας, στην Κλιματιά, υπάρχει υδροηλεκτρικό εκεί πέρα. Αναφερόταν παλαιότερα, όχι τώρα, ότι θα αυξηθούν οι κιλοβατόρες και τα λοιπά. Τώρα οι επιπτώσεις, οι οποίες θα γίνουν στην περιοχή της ευθύνης μου, δηλαδή είναι στην Βοβούσα. Ναι. Στη Βοβούσα έχουν γίνει αρκετά εκατομμύρια έργα εκεί πέρα για την ανάδειξη του ποταμού και κυρίως βέβαια που διέρχεται μέσα από το χωριό. Όλα αυτά βέβαια θα πάνε στράφη βέβαια. Μάλιστα. Τώρα θα μου πούνε ότι για 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο, 3 εκατομμύρια, τώρα θα έχουμε όφελος πολύ μεγαλύτερο κτλ. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ έτσι πολύ, θα μου επιτρέψετε και πάλι αστείο βέβαια, διότι ένα χωριό παραδοσιακό κτλ. Οπωσδήποτε θα χάσει αυτό τον χαρακτήρα που έχει σήμερα, που είχε χθες και τα λοιπά, δηλαδή, και οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά πρέπει να το δούμε λίγο και μακροπρόθεσμα βέβαια και στις άλλες περιοχές δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί και πρόβλημα θα έχουμε και παρακάτω στην Βρυσοχώρη, στις παρυφές της Λάιστας και τα λοιπά. Θα δημιουργηθεί οπωσδήποτε πρόβλημα, όπως είπα και προηγουμένως, στο περιβάλλον. Θα έχουμε οπωσδήποτε μία αναστάτωση στο περιβάλλον. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν κλείνουμε τώρα. Ναι. Πρέπει να σταθώ σε 8 πολύ γρήγορα σημεία. Δηλαδή, όταν έχουμε ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, όταν έχουμε 2 αποφάσεις ομόφωνες του Πάρκου της Βόρειας Πίντου, όταν έχουμε τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο αρνητικά κτλ., όταν έχουμε ένα διάταγμα Ζωγορίου το 4-23, όταν έχουμε την περιοχή, δηλαδή όλη αυτή είναι μέσα στην περιοχή Natura, όταν έχουμε διεθνείς συμβάσεις κτλ., νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο έργο και εγώ είμαι αισιόδοξος διότι τα ωφέλη είναι ελαχιστότατα για να πάμε και σε αυτό τον τομέα. Τα οικονομικά ωφέλη. Τα οικονομικά είναι ελαχιστότατα. Το ετώνησα και προηγουμένως ότι να γίνει στο ρου κάτι του ποταμού του ΑΟ το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω. Να γίνει εκτροπή, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Mm-hmm. Είμαι αισιόδοξος ότι και στην οικονομική έτσι, δυσπραγία που βρίσκεται το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να γίνει κάτι Μάλιστα. τέτοιο πράγμα. Είναι μια αισιόδοξη ματιά μέσα από μια άλλη οπτική βέβαια, ότι δεν θα δουν κέρδος πραγματικό αυτό. Και βεβαίως, ναι. Βέβαια, θα μπορούν να το σχεδιάσουν σήμερα και να το κατασκευάσουν αύριο ή μεθαύριο ή να το πουλήσουν σε κάποιους άλλους που θα έχουν τα χρήματα για να το κατασκευάσουν. Όλα αυτά πρέπει να παίζουν. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ναι, αυτό που είπατε τώρα, γιατί όλα τα πάντα ξεπουλούνται και βέβαια
και αν λάβουμε υπόψη και την διεθνή συγκυρία, την ευρωπαϊκή συγκυρία, την κυπριακή εδώ πέρα τώρα που οπωσδήποτε θα μας επηρεάσει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Mm-hmm. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Πρέπει οπωσδήποτε να επαγρυπνούμε. Αυτό προσπαθούμε να, σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Κύριε Καρακάλα, επειδή μιλήσαμε και για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, θα πληγεί στο κομμάτι το συγκεκριμένο από αυτό το έργο? Για την Κόνιτσα μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Προφανώς θα πληγεί και μάλιστα όταν σχεδιάζουμε και έχει εγκριθεί η αλλαγή του τρόπου άρδευσης του κάμπου της Κόνιτσας. Για ποιο λόγο? Ένα πολύ παθό έργο πρέπει να πούμε έτσι. Εδώ, έτσι. Ναι. Ναι, ένα αρκετά. Που συζητάγαμε κάποια στιγμή. Ουσιαστή. Τα πένταξη και λοιπά, όλα αυτά, γι' αυτό εννοώ πολύ παθό. Το οποίο είχε καλό τέλος, αλλά για ποιο λόγο? Ένας βασικός λόγος ήταν ο φιλοπεριβαλλοντικός λόγος. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Κρατάμε το νερό στο φράγμα, το περνάμε μέσω του κάμπου, ξεπλένει τα χωράφια και ξαναοδηγείται στο ποτάμι. Ναι. Άρα με την τεχνητή βροχή, με την αλλαγή του τρόπου άρδευσης, θα υπάρχει εξοικονόμηση του νερού. Mm-hmm. Δεν θα πάρεις όλο αυτό τον όγκο του νερού από το φράγμα για να το οδηγείς στον κάμπο και μετά το ξαναδηγείς στο ποτάμι και να μείνει νεκρό ένα κομμάτι. Άρα όταν λοιπόν ψάχνουμε λύσεις φιλοπεριβαλλοντικές για το ποτάμι. Για το ποτάμι. Ναι. Εδώ τι πάμε να κάνουμε? Μάλιστα. Φυσικά θα υπάρχει όμως θέμα, έτσι, γιατί πολλές φορές και ο κάμπος της Καλυθέας από την άλλη μεριά και της Κλειδονιάς, η Κλειδονιά πέρα από το Βοηδομάτι, πολλές φορές δεν φτάνει νερό για να αρδεύσει τον κάμπο της Καλυθέας, γιατί παίρνει πιο κάτω από το γεφύρι της Κόνιτσας. Μάλιστα. Η Καλυθέα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχετε άλλα σχέδια και ως Δήμος. Και αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε για την περιοχή, την ευρύτερη. Προφανώς. Εγώ δεν βλέπω σε όλη αυτή την κουβέντα και σε όλη τη συζήτηση όλο αυτόν τον καιρό, δεν βλέπω έναν επιστημονικό φορέα ο οποίος να συνηγορεί με αυτή τη λογική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κανένας επιστήμονας δεν το δέχεται. Καμιά τοπική κοινωνία δεν το δέχεται. Νομίζω ότι πια πρέπει να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι, να πάρουν τα μηνύματα, ναι. Διότι η τοπική μας κοινωνία και της Κόνιτσας ιδιαίτερα, που για αυτή μπορώ να μιλήσω εγώ, έχει αποδείξει και παλιότερα ότι μπορεί να αντισταθεί, έτσι, δυναμικά. Μάλιστα. Εμείς δεν θέλουμε να καταναλώσουμε την ενέργειά μας σε αυτήν την θέματα, κατεύθυνση. Ναι. Θέλουμε να μας αφήσουν, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να αναδείξουμε την περιοχή μας και να αναδείξουμε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα, κλείνοντας ο λόγος στα τρία μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά της εκπομπής, κύριε Δρούγια, ένα μήνυμα, ένα κάλεσμα στον κόσμο που ακούει, που ίσως σήμερα άκουσε για πρώτη φορά για το τι πάει να γίνει στο ναό, που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, έχει ευαισθησίες ή πρέπει να αποκτήσει ευαισθησίες? Ναι. Εκείνο που ήθελα να τονίσω και λόγω της υπάρχουσας κατάστασης τώρα και της οικονομικής και της πολιτικής και της κοινωνικής, οι μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές έγιναν σε ανάλογες περιόδους και στη χώρα μας. Όπως γνωρίζουμε με τις αποξηράνες του λιμνών που αποδείχθηκαν λάθος μετέπειτα, και παγκόσμια, οι μεγαλύτερες καταστροφές. Οπότε πρέπει, μέχρι να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και να αγωνιστούμε για ορισμένα ιδανικά. Γιατί η φύση είναι, πιστεύω, πρώτη στο ιδανικό, και ειδικά για μας σε αυτή την περιοχή που πραγματικά, όπως και η κύριε Παπαμιχαήλ ανέφερε, ακόμη και ο οικονομικός σχεδιασμός των τοπικών κοινωνιών βασίζεται πάνω στην ομορφιά της φύσης τους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν έχουν ανάγκη από αυτά τα έργα. Αν κάποιος μπορούσε να τους οργανώσει και μόνοι τους, να γίνει μια αυτοοργάνωση, θα μπορούσαν κάλλιστα να ζουν πάρα πολύ όμορφα και με κυρίως με αξιοπρέπεια, χωρίς να είναι υπάλληλοι σε οποιασδήποτε μορφή εταιρείες, όπως είναι αυτή η Τέρνα ή οτιδήποτε άλλο, που και αυτό είναι, δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, θα προσλάβουν και ανθρώπους. Ναι, τα ωφέλη. Ναι. Άρα πρέπει να πατήσουν. Ναι, πρέπει ο κόσμος να το επικλάβει σαν μια αφορμή να αγωνίζεται και να πατήσει τα πόδια του. Μάλιστα. Από μόνος του. Mm-hmm. Κύριε Κοντογιάννη, το δικό σας μήνυμα εν ώψη, επαναλαμβάνω, μια συνέντευξη που θα γίνει τη μεθεπόμενη Κυριακή, εν ώψη μια συνέντευξη και μια δημοσιοποίηση γενικότερα του θέματος που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να σηκωνόμαστε όρθιοι. Όπως είπε και ο Χρόνης, ζούμε μία περίοδο που τα μεγάλα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και ο κάθε πολίτης, πιθανόν να θεωρούν κάποιοι ότι θα το καταστήσουν αδύναμο. Και κάποιοι συμπεριφέρονται αυταρχικά. Είπαν και οι δήμαρχοι ότι ενώ υπάρχουν γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κάθετα όλοι αντίθετοι,
Κάποιοι δεν το λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Αυτό είναι τελείως, μα τελείως, όχι απλώς αντιδημοκρατικό, είναι μια φοβερά εγωιστική συμπεριφορά από κάποιους που μάλλον θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Και επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο ΑΟΣ. Ναι. Εδώ γίνεται μια επίθεση. Έγινε ένας αγώνας για τον Άραχθο το προηγούμενο διάστημα. Και σε πανελλήνια κλίμακα, ναι, ότι το πρόβλημα είναι ότι μέσα σε αυτή την κρίση και μέσα σε αυτή την, όχι απάθεια, αλλά το σάστισμα των Ελλήνων πολιτών. Μπορεί να περάσουν εύκολα κάποιοι, πολλά πράγματα. Ναι, ναι, κάποιοι προσπαθούν τα κοινωνικά αγαθά, κάποιοι προσπαθούν τα αγαθά τα οποία ανήκουν σε όλους, να τα κάνουν ιδιοκτησία. Και καλούμε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις δικές μας εκδηλώσεις, αλλά και σε κάθε φύσης εκδηλώσεις για την υπεράσπιση αυτών των κοινωνικών αγαθών, να προσπαθήσουν να δώσουν το παρόν με όποιον τρόπο αυτοί θεωρούν σωστό. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Βαγιάλη Κλείο, με εσάς μπορείτε να μιλήσετε. Μπορώ. Λοιπόν, αυτός ο τόπος που ζούμε, εγώ θα θέλω να καταλήξω κάπως διαφορετικά, μπορεί να είναι λίγο συναισθηματική τοποθέτηση. Είναι φτιαγμένος από πέτρα και νερό. Πάνω στην πέτρα οι άνθρωποι χαράξανε την ιστορία τους. Σμιλέψανε τον πολιτισμό, τις μνήμες. Στήσανε τα σπίτια τους. Με το νερό δημιούργησαν την ίδια τη ζωή. Βγάλανε τους καρπούς, θρέψανε τα παιδιά τους, καλλιέργησαν τον τόπο τους, πολλαπλασίασαν την παραγωγή τους και προσπαθούν συνέχεια να στέκονται σε αυτόν τον τόπο, παλεύοντας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό το νερό εμείς θα φροντίσουμε να συνεχίζει να ρέει μέσα στην κήτη του. Και καμία δύναμη να μην το εκτρέψει προς άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους πέντε.